Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Θα αλλάξει μορφή πλέον ο φαλυρικός όρμος, αφού σε λίγες μέρες αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση για τα έργα υποδομής και ανάπλασης της περιοχής. Να δούμε πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει αυτό το έργο με την βοήθεια της Ελένης Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτα. Στην τελική ευθεία μπαίνει μετά από 12 χρόνια η ανάπλαση του φαλυρικού όρμου, ένα έργο το οποίο θα συνδέει την πρωτεύουσα με το παράκτιο μέτωπο. Το έργο είναι προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε ήδη μειοδότη τον άκτορα. Είμαστε στην τελική φάση υπογραφής της σύμβασης με την περιφέρεια Αττικής, στην οποία ανήκει το έργο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του 2017 και θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αλλάξει το παραλιακό μέτωπο πολλών δήμων. Σε πρώτη φάση θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά τις περιοχές του Μοσχάτου, του Ταύρου και της Καλυθέας που πνίγονται από τα νερά. Και σε δεύτερη φάση έχουμε το κύριο κομμάτι της ανάπλασης, το οποίο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία όλης της περιοχής. Αυτό βέβαια αναμένεται να γίνει αργότερα. Εκεί το σχέδιο που υπάρχει είναι να δημιουργηθούν πισίνες, παράκτιες πισίνες, να δημιουργηθούν χώροι αθλητισμού, αναψυχής, διάφορα άλση. Το έργο μαζί και με τα υπόλοιπα που γίνονται στο παραλιακό μέτωπο, όπως είναι ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, αλλά και το Ελληνικό, το οποίο πρόκειται να γίνει, θα αλλάξουν πλήρως τη φυσιογνωμία όλου του παραλιακού μετώπου, το οποίο πλέον θα είναι άμεσα προσβάσιμο στους πολίτες, και αυτό είναι το σημαντικό.